Σε μια περιήγηση που έκανα στις πολλέ πιο λεπτές και πιο χονδροειδείς ηθικές που κυριάρχησαν ή κυριαρχούν ακόμη στη γη, βρήκα ορισμένα χαρακτηριστικά να επανέρχονται μαζί τακτικά και να συνδέονται μεταξύ τους. Ως προς το τέλος, μάντεψα δύο βασικούς τύπους και αναδύθηκε μια βασική διάκριση. Υπάρχει ηθική των κυρίων και ηθική των δούλων. Προσθέτω αμέσω ότι σε όλε τι ανώτερε και μεικτέ κουλτούρε εμφανίζονται στο προσκήνιο και προσπάθειε διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο και συχνότερα σύγχυση και αμοιβαία παρανόηση. Και μάλιστα μερικέ φορέ σκληρή αντιπαράθεση ακόμα και μέσα στον ίδιο άνθρωπο, στο εσωτερικό μιας ψυχής. Οι ηθικές αξιακές διακρίσεις έχουν προκύψει είτε μεταξύ ενός κυρίαρχου είδους, που συνειδητοποιούσε με ευχαρίστηση τη διαφορά του από τους κυριαρχούμενους, είτε μεταξύ των κυριαρχούμενων, των δούλων και των εξαρτώμενων κάθε βαθμίδας. Στην πρώτη περίπτωση, όταν η κυρίαρχοι είναι εκείνοι που καθορίζουν την έννοια καλό, οι εξυψωμένες περήφανε καταστάσεις της ψυχής θεωρούνται ότι απονέμουν διάκριση και καθορίζουν την ιεραρχία. Ο ευγενή άνθρωπο χωρίζει από τον εαυτό του εκείνε τις φύσεις στι οποίε βρίσκει έκφραση το αντίθετο αυτών των περήφανων καταστάσεων. Τη περιφρονεί. Α παρατηρήσουμε αμέσω ότι σε αυτό το πρώτο είδο ηθική η αντίθεση καλό και κακό σημαίνει το ίδιο με την αντίθεση «ευγενές» και αξιοπεριφρόνητο. Η αντίθεση καλό και άσχημο έχει διαφορετική καταγωγή. Η δειλή οι φοβιτσιάριδες, οι μικροπρεπείς και εκείνοι που σκέφτονται μόνο με βάση τη στενή ωφέλεια, περιφρονούνται. Το ίδιο οι δύσπιστοι με την ανελεύθερη ματιά τους, εκείνοι που υποτιμούν τον εαυτό τους, το όμοιο με σκύλο είδος ανθρώπων που αφήνουν να το κακομεταχειρίζονται, οι επέτες κόλακες, προπαντός οι ψεύτες, είναι βασική πίστη όλων των αριστοκρατών ότι ο κοινό λαός είναι ψεύτης. Εμείς οι έτσι αυτοποκαλούνταν στην αρχαία Ελλάδα οι ευγενεί. Είναι ολοφάνερο ότι οι ηθικέ αξιακέ κατανομασίες παντού εφαρμόστηκαν πρώτα σε ανθρώπου και μόνο μετά και κατά σε πράξει. Γι' αυτό είναι σοβαρό σφάλμα η τάση των ιστορικών τη ηθική να αρχίζουν από ερωτήματα όπω Γιατί επενείται η εκτήρμον πράξη. Το ευγενέ είδο ανθρώπου αισθάνεται το ίδιο όπω καθορίζει τι αξίε. Δεν έχει ανάγκη έγκριση κρίνει ότι με βλάπτει είναι βλαβερό καθεαυτό. Γνωρίζει ότι το ίδιο είναι αυτό που πρώτο απονέμει τιμή στα πράγματα, δημιουργεί αξίες. Τιμά κάθε τι για το οποίο γνωρίζει ότι αποτελεί μέρος του εαυτού του. Μια τέτοια ηθική είναι αυτοεξύμνηση. Στο πρώτο πλάνο βρίσκεται το αίσθημα της πληρότητας, της δύναμης, της δύναμης που θέλει να ξεχυλήσει, η ευτυχία της μεγάλης έντασης, η επίγνωση ενός πλούτου που θέλει να χαρίσει και να δώσει και ο ευγενή άνθρωπο βοηθά του δυστυχισμένου, όχι όμω ή σχεδόν όχι από ίκτω, αλλά περισσότερο από μια παρόρμηση που τη δημιουργεί η περίσχεια τη δύναμη. Ο ευγενή άνθρωπο τιμά στον εαυτό του τον άνθρωπο τη δύναμη, αλλά και τον άνθρωπο που έχει δύναμη πάνω στον εαυτό του, που ξέρει να μιλά και να σιωπά, που χαίρεται να είναι σκληρό και αυστηρό απέναντι στον εαυτό του και που σέβεται κάθε τι αυστηρό και σκληρό. Ο Βόταν έβαλε στο στήθος του μια σκληρή καρδιά. Έτσι λέγεται αυτό σε ένα παλιό σκανδιναβικό θρύλο. Μια σωστή έκφραση που βγαίνει από την ψυχή ενός περήφανου Βίκινγκ. Ένα τέτοιο είδος ανθρώπου είναι περήφανο για το ότι δεν είναι φτιαγμένο για ίκτο. Γι' αυτό ο ήρωας του θρύλου προσθέτει προειδοποιητικά. Όποιο δεν έχει σκληρή καρδιά ήδη από δεν θα έχει ποτέ. Ευγενεί και γενναίοι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι απέχουν περισσότερο από κάθε άλλον από εκείνη την ηθική που βλέπει το διακριτικό σημάδι του ηθικού ακριβώ στο νίκτο ή στη δράση για του άλλου ή στο ντεσιντερεσμά, στην ανιδιοτέλεια. Η πίστη στον εαυτό, η περηφάνεια για τον εαυτό, μια θεμελιώδη εχθρότητα και ηρωνία απέναντι στην ανιδιοτέλεια ανήκουν τόσο τελεσίδικα στην ευγενή ηθική όσο ανήκουν και μια ήπια περιφρόνηση για τη συμπάθεια και μια προφύλαξη απέναντί της και απέναντι στη θερμή καρδιά. Οι δυνατοί είναι εκείνοι που ξέρουν να τιμούν, αυτή είναι η τέχνη τους, η δική τους περιοχή των επινοήσεων. Ο βαθύς σεβασμός για το γύρας και για την παράδοση, ολόκληρο το δίκαιο στηρίζεται σε αυτό το διπλό σεβασμό. Η πίστη και η προκατάληψη υπέρ των προγόνων και εναντίον των απογόνων είναι τυπική στην ηθική των δυνατών. Και όταν αντίστροφα οι άνθρωποι των μοντέρνων ιδεών πιστεύουν σχεδόν ενστικτοδό στην πρόοδο και στο μέλλον και δείχνουν αυξανόμενη έλλειψη σεβασμού προ το γύρα, αυτό δείχνει αρκετά καθαρά τη μη ευγενή καταγωγή αυτών των ιδεών. Μια ηθική των κυρίαρχων είναι όμω περισσότερο ξένη και οδυνηρή για το τωρινό γούστο ω προ την αυστηρότητα τη αρχή ότι έχει κανεί υποχρεώσει μόνο απέναντι στου ίσου όμοιου του. Ό,τι απέναντι σε όντα κατώτερης βαθμίδας, απέναντι σε κάθε τι ξένο, μπορεί κανείς να δρά όπως θέλει ή όπως προστάζει η καρδιά και σε κάθε περίπτωση πέρα από το καλό και το κακό. Εδώ μπορεί να έχει μια θέση ο ίκτος και τα όμοιά του. Η ικανότητα και υποχρέωση για παρατεταμένη ευγνωμοσύνη και παρατεταμένη εκδίκηση και τα δύο μόνο ανάμεσα στους ίσους όμοιους μας, η λεπτότητα στα αντίπεινα, μια εκλεπτισμένη σύλληψη της φιλίας μια ορισμένη ανάγκη να έχουμε εχθρού. Σαν αποχετευτική τάφρο, θα μπορούσαμε να πούμε, για τα αισθήματα τη ζηλοφθονία, τη φιλονικία, τη έπαρση, κατά βάθο για να μπορούμε να είμαστε καλοί φίλοι. Όλα αυτά είναι τυπικά χαρακτηριστικά τη ευγενού ηθική, η οποία, όπω σημειώσαμε προηγουμένω, δεν είναι η ηθική των μοντέρνων ιδεών και γι' αυτό είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή σήμερα, όπω και να βγει στην επιφάνεια και να αποκαλυφθεί. Τα πράγματα έχουν αλλιώ με το δεύτερο τύπο ηθική, την ηθική των δούλων. Αν υποτεθεί ότι οι κακοποιημένοι, οι καταπιεσμένοι, οι υποφέροντε, οι ανελεύθεροι, οι αβέβαιοι και οι κουρασμένοι με τον εαυτό του ηθικολογούσαν, τι κοινό θα είχαν οι ηθικέ εκτιμήσει του. Πιθανότητα θα έβρισκε έκφραση μια πεσιμιστική δυσπιστία απέναντι σε ολόκληρη την κατάσταση του ανθρώπου, ίσω μια καταδίκη του ανθρώπου μαζί με την κατάστασή του. Το βλέμμα του δούλου είναι δυσμενέ για τι αρετές του δυνατού. Είναι σκεπτικιστή και δύσπιστο, λεπτά δύσπιστο απέναντι σε κάθε τι καλό που τιμάται από του δυνατού. Θα ήθελε να πείσει τον εαυτό του ότι η ίδια ευτυχία δεν είναι γνήσια στου δυνατού. Αντίστροφα, εκείνε οι ιδιότητε που βοηθούν στην ελάφρυνση τη ζωή των υποφερόντων θα βγουν στο προσκήνιο και θα λουστούν με φω. Εδώ τιμώνται ο οίκτο, η υποχρεωτική χείρα βοηθεία, η θερμή καρδιά, η υπομονή, η φιλοπονία, η ταπεινότητα, η φιλικότητα. Διότι αυτέ είναι εδώ οι πιο χρήσιμε ιδιότητε και δυνητικά τα μόνα μέσα για να αντέξει κανεί το άχθο τη ύπαρξη. Η ηθική των δούλων είναι ουσιαστικά ηθική τη ωφέλεια. Εδώ βρίσκεται η πηγή τη περίφημη αντίθεση καλό και κακό. Η δύναμη και ο κίνδυνο θεωρούνται πω υπάρχουν στο κακό. Μια ορισμένη εκφόβηση, λεπτότητα και δύναμη που δεν προκαλεί την περιφρόνηση. Έτσι, σύμφωνα με την ηθική των δούλων, ο κακός προκαλεί φόβο. Σύμφωνα με την ηθική των κυρίων, ο καλός είναι εκείνος που προκαλεί φόβο και θέλει να τον προκαλεί, ενώ ο άσχημος άνθρωπος κρίνεται αξιοπεριφρόνητος. Η αντίθεση φτάνει στο αποκορύφωμά τη όταν, ως συνέπεια της ηθικής των δούλων, μια πνοή περιφρόνησης κολλάει στο τέλος και στον καλό αυτή της ηθικής μπορεί να είναι μια ανάλαφρη και καλόβολη περιφρόνηση. Επειδή μέσα στον τρόπο σκέψη των δούλων, ο καλό άνθρωπο πρέπει να είναι οπωσδήποτε ο ακίνδυνο άνθρωπο. Είναι καλόβολο, εύκολα εξαπατώμενο, ίσω λιγάκι βλάκα, un bon homme, ένα ανθρωπάκο. Παντού, όπου επικρατεί η ηθική των δούλων, η γλώσσα δείχνει μια τάση να φέρει πιο κοντά τη τι λέξει καλό και βλάκα. Μια τελευταία βασική διάκριση. Η λαχτάρα για ελευθερία, το ένσυτο για την ευτυχία και τι λεπτότητε του αισθήματο τη ελευθερία ανήκουν στην ηθική και την ηθικότητα των δούλων τόσο αναγκαία όσο αναγκαία είναι το συνήθες σύμπτωμα ενό αριστοκρατικού τρόπου σκέψη και αξιολόγηση, η τέχνη και ο ενθουσιασμό στο σεβασμό, στην αφοσίωση. Από εδώ καταλαβαίνουμε, δίχω άλλη διευκρίνηση, γιατί η αγάπη ω πάθο. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή μα ειδικότητα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ευγενού καταγωγή. Επινοήθηκε όπω είναι γνωστό από του προβυγγιανού υπότε ποιητέ, εκείνου του λαμπρού επινοητικού ανθρώπου τη Guy Σάμπερ, χαρούμενη γνώση, στου οποίου τόσα πολλά οφείλει η Ευρώπη και σχεδόν τον ίδιο τον εαυτό της.